Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα μετά από μια επίμονη και μεθοδική προσπάθεια και μετά τον αγιασμό που τελέστηκε πριν από λίγο, να δώσουμε την γέφυρα στην κυκλοφορία των μικρών επιβατικών οχημάτων μέχρι βάρους 3,5 τόνων, και είναι σημαντικό αυτό να πούμε, γιατί έχουν γίνει όλες οι δοκιμαστικές φορτίσεις, ιδιαίτερα στον έκτο πρόβολο που είναι και η μεγάλη ζημιά, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι ενός ορίου. Αυτό που καταδείχθηκε είναι ότι η γέφυρά μας είναι σίγουρη στο 100%, το δυνάμεό της να αντέξει βάρη μέχρι 3,5 τόνων, και γι' αυτό προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια, κατόπιν των υποδείξεων σαφώς έτσι των ειδικών επιστημόνων, του κ. Κατάκαλου και του κ. Πανέτσου. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να μονοδρομηθεί η κυκλοφορία για να αποφευθούν επικίνδυνες καταστάσεις με τους εργαζόμενους που ακριβώς πάνω από τον έκτο πρόβολο συνεχίζονται οι εργασίες, οι δύσκολες εργασίες της τέταρτης φάσης της επισκευής της γέφυρας για την τοποθέτηση των ισχυρών τενόντων, οι οποίοι και τελικά θα αναβαθμίσουν τη γέφυρά μας και θα ενισχύσουν την αντοχή της σε βαθμό ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν. Αυτές οι εργασίες, επειδή είναι πολύ δύσκολες και πολύ σημαντικές, κρίθηκε σκόπιμο να γίνεται με τη μικρότερη ενόχληση η εργασία των μηχανικών που θα δουλεύουν. Γι' αυτό και ορίστηκε από τους ειδικούς να γίνει η μονοδρόμηση σε αυτό το πλάτος της γέφυρας, στα 4 μέτρα στο κέντρο της γέφυρας, για να μην υπάρχει αυτή η ενόχληση. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας να σέβονται τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές που έχουν οριστεί και από την τροχέα. Με φωτεινό σηματοδότη, με φανάρι δηλαδή, θα γίνεται η κυκλοφορία σε μονόδρομη κατεύθυνση, μέχρι ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τους στένοντες. Κατόπιν θα γίνουν και οι δοκιμαστικές φορτίσεις στον έκτο πρόβολο για να δούμε και να επιβεβαιώσουμε την αντοχή της γέφυρας, και τότε θα ληφθούν οι αποφάσεις για το οριστικό άνοιγμα της γέφυρας. Έχουμε όμως περίπου 20 μέρες μπροστά μας με ασφάλεια για να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, και τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε αναλάβει ως περιφέρεια, σηκώνοντας τις ευθύνες που ανήκουν στην περιφέρεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών σε αυτή τη γέφυρα, που συντέλεσαν στην επίτευξη αυτού του στόχους και αυτού του πρώτου θετικού βήματος για το άνοιγμα της γέφυρας στα μικρά επιβατικά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο και τον κύριο Κατάκαλο και τον κύριο Πανέτσο της Εγνατίας, καθώς επίσης και όλους όσους βοήθησαν, η ελληνική αστυνομία που θα υποπτεύει την κυκλοφορία για να μην εισέλθει κάποιο όχημα βαρύτερο και δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, και όλους όσους επώνυμα και ανώνυμα σταθήκαν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που βρήκαμε να είναι σε εξέλιξη μια επικίνδυνη κατάσταση και καταφέραμε να τη σταματήσουμε και να την ανατάξουμε.